Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, θα έχουμε επικοινωνία με τον πατέρα Χρήστο, ευρύτερα γνωστό και ως Παπαπάουκ, ένας άνθρωπος κοντά στους νέους, κοντά στον αθλητισμό, με ατέρμονη αγάπη μέσα του για όλο τον κόσμο. Με μεγάλη μου χαρά λοιπόν καλωσορίζω στον Focus τον πατέρα Χρήστο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα Θεοδωρά μου, καλησπέρα σε όλους. Τι κάνετε, πώς είστε? Δόξα τω Θεώ, πονάω μέσα μου. Ναι. Πονάω μέσα μου. Πονάω γιατί αυτή τη στιγμή, θα σου πω κάτι, πώς με βρίσκεις τώρα τέτοια ώρα. Κατέβηκα από το χωριό που είμαι μέχρι στη Θεσσαλονίκη, μόνο και μόνο να πάω να αφήσω ένα κομμάτι από την καρδιά μου, μαζί με λίγα λουλούδια και το σταυρό μου και την ευλογία μου, στο σημείο που χάθηκε τόσο άδικα ένα παλικάρι. Μιλάμε, πατέρα Χρήστο, για μια δολοφονία, για ένα παιδί που δολοφονήθηκε. Μιλάμε για ό,τι χειρότερο μπορεί να γίνει σε μια κοινωνία. Αντί αυτά όλα τα κομμάτια, ή τα ποδόσφαιρα, τα μπάσκετ, ο αθλητισμός, να είναι χαρά για όλους μας, να είναι ομορφιά, ρε γαμώτο, να είναι κάτι ωραίο. Αντί να είναι έτσι, πώς το φτιάξαμε, δηλαδή, τι μυαλά ανθρώπων είναι αυτά που κουβαλάμε, να πάει να σφάξει το παλικάρι, το παιδάκι, γιατί ήταν μια άλλη ομάδα. Και το λέω με όλη τη δύναμη της ψυχής μου αυτό. Γιατί? Και ήμουνα μαζί με το γιο μου τώρα που πήγα και κατέθεσα τα λουλούδια και συζητούσα μετά φεύγοντας. Παπά, θα μπορούσε να είναι ο γιος οποιονδήποτε πατέρα αυτό, που να περιμένει αυτό το παλικάρι και αυτό το παλικάρι να ξεψυχάει στο πεζοδρόμιο από τόσο ηλίθιότητα. Από τόση ηλίθιότητα. Νομίζω, πατέρα Χρήστο, με όλο τον σεβασμό, θα πρέπει και να διαχωρίσουμε, γιατί υπάρχει μια σύγχυση έκδηλη τις τελευταίες ημέρες, πέρα από παγωμάρα, πέρα από θλίψη, πέρα από οργή, υπάρχει μια σύγχυση. Μιλάμε για τη συγκεκριμένη περίπτωση, πρέπει να διαχωριστεί ότι μιλάμε για δολοφόνους οι οποίοι φορούν οπαδικό μανδύα. Για ανθρώπους που παρήσφρισαν σε συνδέσμους για να κρυφτούν δίκιο από την ανωνυμία της μάζας επί της ουσίας. Έχεις δίκιο και πρέπει λίγο πάμε τώρα, πάμε στο θέμα, στα βαθιά του θέματος και πρέπει να πάμε. Πρέπει να αναλογιστούμε όλοι ότι αυτά τα μυαλά, αυτές τις ψυχές πρέπει να τις απομονώσουμε αλλά και να τις νανιαστούμε, ιδιαίτερα εμείς που έχουμε θεσμικούς ρόλους. Να νοιαστούμε πώς θα φύγουν από τα μυαλά των ανθρώπων τέτοια βάρβαρα ένστικτα. Έχεις δίκιο, γιατί ο κίνδυνος τώρα είναι, αντί να σταματήσουμε τα κακά, να γίνουν βεντέτα σε μια πόλη που δεν θα έχει αρκεί και τέλος. Και θέλει φοβερή προσοχή αυτή τη στιγμή. Θέλει οι σύνδεσμοι, οι φύλαθλοι, οι ομάδες, η κοινωνία να βγει με βάθος να ασχοληθεί. Ήμουνα και εκπαιδευτικός 30 χρόνια, ξέρεις τι σκέφτομαι αυτές τις μέρες. Κανένας δεν νοιάζεται να δώσει πραγματική αγωγή στα παιδιά, να ετοιμάσει οικογένειες, να ετοιμάσει γονείς. Πώς θα γίνουν οι γονείς κοντά στα παιδιά τους? Όλα κινούνται πολλές φορές στην τύχη τους. Η τύχη δεν μας ευνοεί 1000%. Πρέπει να σκύψουμε στα προβλήματα, να σκύψουμε στις κοινωνίες. Και οι θεσμοί και οι φορείς και η εκκλησία και η πολιτεία και τα σχολεία και οι σύνδεσμοι και οι φύλαθλοι και η αστυνομία και το κράτος και τα δικαστήρια, πρέπει να πάμε και στο σοφρονισμό της κοινωνίας. Πώς θα είμαστε όλοι ωραίοι? Να σου πω ένα παράδειγμα, Θεοδώρα μου. Να σου πω ένα παράδειγμα, καρδούλα μου. Ήμουνα στην Τουρκία πριν 4-5 χρόνια με τα παιδιά μου, μια εβδομάδα, και έπαιζε Μπεσίκτας Φενέρ Μπαχτσέ. Μπεσίκτας Φενέρ Μπαχτσέ, δύο ομάδες γίγαντες στον τόπο τους εκεί και ακουστές και στην Ευρώπη. Το παιχνίδι έληξε 1-1 και με παράξενο πέναλτι, από ό,τι το βλέπαμε στην τηλεόραση, υπέρ της Μπεσίκτας. Μέσα στο γήπεδο ήταν και φιλάθλοι της Μπεσίκτας. Και το υπέροχο ποιο ήταν, όταν μετά εμείς κάναμε τη βόλτα μας στην πλατεία της Αγίας Σοφιάς, ήρθε το τραμ
και κατέβασε, και έχουν τεράστια τραμ με 10 σειρμούς πόσα είναι σαν τρένο, και κατέβασε εκατοντάδες φιλάθλους που είχαν τα χρώματα και των δύο ομάδων στο ίδιο τραμ, στα ίδια βαγόνια, στις ίδιες παρέες, κατεβήκαν και σκορπίσανε μέσα στους δρόμους και στα στενά της πόλης. Γιατί αυτοί να το κάνουν δηλαδή? Γιατί αυτοί να το κάνουν, γιατί αυτοί να το πετύχουν? Ναι. Γιατί σε πολλά άλλα μέρη του κόσμου το έχουν πετύχει? Είναι πολύ σημαντικό, πατέρα Χρήστο, να αναδειχθεί το πώς ο αθλητισμός είναι ικανός να ενώσει τον κόσμο. Μιλάμε για κοινά ενδιαφέροντα. Όχι να το κάνει, όχι μόνο, Θεοδόρα μου, όχι μόνο να τον ενώσει. Να το κάνει πανηγύρι, όπως έτσι είναι. Πανηγύρι, ναι. Είναι, γλέντι είναι, χαρά είναι, ομορφιά είναι. Ναι. Μιλάμε για αγάπη, για το άθλημα. Για την, για την ευγενή άμυλα, για τον υγιή ανταγωνισμό, για το πανηγύρι. Στην αρχαιότητα, όταν κάνανε τους αγώνες, τα Ίσθμια, τα Ολύμπια, όλους τους αγώνες, σταματούσαν οι πόλεμοι, σταματούσαν οι εχθροπραξίες, σταματούσαν οι φαγωμάρες και δεχότανε να είναι συναθλητές, να παλεύουν όλοι μαζί. Αυτό το μαζί πρέπει να πετύχουμε. Το μαζί, έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτό το μαζί και όχι το χώρια. Πρέπει να το δουλέψουμε όλοι αυτό το μαζί. Ναι. Πατέρα Χρήστο, έχετε εξομολογήσει πολλούς φιλάθλους ομάδων. Πάρα πολλούς. Το έχετε πει και στο... Και συνεχίζω ευτυχώς. Και παιδιά που έρχονται ακόμα και από την Αθήνα και είναι φιλάθλοι και φανατικοί κάποιοι και αθηναϊκών ομάδων. Ναι. Παρακάτω. Έχετε εξομολογήσει λοιπόν πολλούς φιλάθλους ομάδων. Υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχει κάποιος ο οποίος να έχει εξομολογήσει ενδεχόμενη σκέψη του, ενδεχόμενη πράξη του, βίαιη, και τη μετάνοιά του όμως? Όχι, και τη μετάνοιά βίαιη. Του. Μου εξομολογήθηκαν παιδιά που ήρθαν, που συμμετείχαν σε αυτά τα τραγικά σημεία συναντήσεως. Ξέρετε, το ξέρει η κοινωνία, ότι κάθε τόσο ορίζουν συναντήσεις για να σφαχτούν. Ορίζουν συναντήσεις. Θα πάμε να μαζευτούμε, λέει, και θα είμαστε 100 από εδώ και 100 από εκεί για να σφαχτούμε. Και πώς τους κατευνάζετε αυτούς τους ανθρώπους, πατέρα Χρήστο? Εγώ προσπαθώ, όχι προσπαθώ. Δίνω την ψυχή μου και την καρδιά μου και πιστεύω ότι σε πολλές περιπτώσεις το πέτυχα. Σε άλλες περιπτώσεις με ειρωνεύτηκαν και έφυγαν, δεν πειράζει. Αλλά όταν το πέτυχα, ένιωσα περήφανος που πέτυχα να μου πουν, πάτερ, δεν θα το ξανακάνω. Παιδάκι μου, του λέω, εκεί απέναντι είναι ο αδερφός σου, εκεί απέναντι είναι ο φίλος σου, εκεί απέναντι είναι το κορίτσι σου πολλές φορές με το οποίο αύριο θα βρεθείτε μαζί. Πώς φάζεστε? Είναι άνθρωποι κι αυτοί. Πιστεύω ότι το πέτυχα. Θέλω να πιστεύω ότι το πέτυχα. Και θα συνεχίσω με μεγαλύτερη δύναμη να ασχολούμαι με αυτό. Εγώ έχω πολλές ιδέες μέσα μου. Θα ήθελα να άραγε οι ομάδες να ασχοληθούν. Να πω μια ιδέα. Βεβαίως. Θα μπορούσε να εξαφορμίσει τέτοιων καταστάσεων η αρχηγή όλων των ομάδων ποδοσφαίρου. Αυτοί πώς είμαστε, πώς είναι στην πρώτη κατηγορία. Να μαζευτούν και να κάνουν κοινή δήλωση οι αρχηγοί των ομάδων. Ποιους έχει αρχηγούς? Ο ΠΑΟΚ, ο Άρης, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, αθλητές. Και να πούμε, παιδιά, φτάνει. Παιδιά, φτάνει. Παιδιά, φτάνει. Θα κηρύξουμε απεργία. Δεν θα σας αφήνουμε να έρθετε στο γήπεδο αν συνεχίζετε αυτές τις καταστάσεις. Ναι, ναι. Είναι πολύ σημαντικό να υποθεί αυτό. Δεν γίνεται μια μάνα να περιμένει το παιδί της στο σπίτι σε λίγη ώρα και το παιδί να το φέρουν εξαπλωμένο. Υπάρχουν χίλια άλλοι λόγοι για τους οποίους μπορεί κάποιος να πεθάνει, να πάθει ατύχημα. Αυτό όμως είναι η πιο γελία ιστορία. Γιατί δεν έχει λόγο. Δεν υπάρχει πια ιδεολογία τώρα. Μα δεν μπορεί να την κάνουμε ιδεολογία πολεμική, την αγάπη μας για το ποδόσφαιρο. Και εγώ την έχω την αγάπη. Αλλά πιστεύω ότι ούτε έβρισα ποτέ κανέναν, ούτε μούντζωσα ποτέ κανέναν, ούτε πείραξα ποτέ κανέναν. Στο σπίτι μου, θα σας πω τώρα κάτι, στο σπίτι μου τα παιδιά μου, δύο παλικάρια αυτής της εποχής και αυτά. Ναι. Όταν θέλουν να δουν παιχνίδια που τα έχουν τα κανάλια, τα συνδρομητικά, μαζεύονται με τους φίλους τους, οι οποίοι είναι όλων των ομάδων, τι θα πάνε να πει. Και το διασκεδάζουμε και πειραζόμαστε και κάνουμε. Και πολλές φορές φωνάζουν και εμένα αν δεν έχω δουλειά. Θέλουμε και σε ένα παπά, έτσι να το χαρούμε όλοι μαζί.
Είναι το πιο σημαντικό. Είναι το πιο σημαντικό αυτό. Και είναι αυτό το φυσιολογικό. Αυτό είναι το όμορφο ανάμεσα στους ανθρώπους. Πιστεύω ότι τα παιδιά μου τα έμαθα να αγαπάνε όλους τους ανθρώπους. Να αγαπάνε. Από μικρά μου λένε, είναι βλακεία, να μην το πω αλλιώς γιατί είμαστε στο ραδιόφωνο, είναι βλακεία να χυθεί, μου λένε τα ίδια μου τα παιδιά αυτής της εποχής, να χυθεί και μία σταγόνα αίμα για τέτοιες ιστορίες. Ναι. Αυτό που είπατε για τις κοινές δηλώσεις των ομάδων είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έλεγα και νωρίτερα, πατέρα Χρήστο, την επιθυμία του πατέρα του Αλκιβιάδη, μεγαλείο ψυχής, ο οποίος πρότεινε να γίνει ένας φιλικός αγώνας μεταξύ Άρη ΠΑΟΚ. Έχουμε, ωραία, και να αγκαλιαστούν οι οπαδοί. Τα κότσια σε αυτή την πόλη. Τα έχουμε τα κότσια σε αυτή την πόλη. Χωρίς αστυνομικούς όμως. Να μαζευτούμε όλοι και να πάμε εκεί και να υποστηρίζουμε. Ξέρεις, μωρέ, μωρέ Θεοδόρα μου, εγώ το πρόλαβα σε αυτή την πόλη. Και πώς το, πότε πρόλαβε και χάλασε αυτό. Εγώ το πρόλαβα το 1978 όταν ήρθα ως φοιτητής. Πηγαίναμε σε όλα τα γήπεδα και υποστηρίζαμε τις ομάδες της πόλης. Τι ωραίο που ήταν αυτό. Δηλαδή έπαιζε Άρης Ολυμπιακός. Ήμασταν στο Χαριλάο, εγώ στο Χαριλάο. Είχαν πει για να υποστηρίξω τη Θεσσαλονίκη απέναντι στην Αθήνα. Είχαν πει και να την υποστηρίξω 20 φορές. Στο γήπεδο στο Καρτατζόπουλιο του Ηρακλή είχαμε πει 30 φορές. Δεν νιώθαμε, όχι κίνδυνο δεν νιώθαμε. Ήμασταν όλοι μαζί. Πήτα το γήπεδο από κόσμο. Και μια χαρά διάχυτη. Αυτό είναι το νόημα. Ή μια λύπη, γιατί τελικά κατάφερε ο Ολυμπιακός και νίξε τον Άρη. Αλλά δεν ήμασταν εχθροί. Τώρα πώς γίναμε εχθροί. Ποια συμφέροντα εξυπηρετούνται για να είμαστε εχθροί. Ωραία, να κάνω δεύτερη πρόταση. Δεν μπορούν οι αρχηγοί των ομάδων να κάνουν μια κοινή δήλωση, μια κοινή συνάντηση. Ωραία, μπορούν οι πρόεδροι των ομάδων να κάνουν μια κοινή δήλωση. Ναι. Μπορούν. Θέλει ένα μήνυμα. Ένα μήνυμα ενότητας. Μπορούν. Δεν μπορούν. Γιατί δεν μπορούν. Μπροστά σε αυτό το κακό μπορούν να κάνουν μια κοινή δήλωση. Να μαζευτούν, να δώσουν τα χέρια και να πούν φτάνει παιδιά, δεν είμαστε εχθροί. Ναι. Έχετε απόλυτο δίκιο, πατέρα Χριστό. Όμως, μετά μην μας λένε ότι νοιαζόμαστε για να μην γίνονται αυτά. Δεν ξέρω πόσο νοιάζονται να μην γίνονται αυτά. Πιστεύω ότι τους βολεύει και λίγο ή πολύ να είμαστε έτσι. Ναι, ναι. Αλλά είναι τραγικό να θρηνούμε τέτοια ειδικά θύματα, παιδάκια, ανύποπτα. Το γιατί υποστηρίζει μια ομάδα και ή μια θρησκεία και γιατί για μένα το ίδιο βάρβαρο είναι να φτύσω ή να πολεμήσω κάποιον γιατί υποστηρίζει μια άλλη θρησκεία. Μια μέρα βρήκα κάτι αχοβάδες, μοιράζαν τα περιοδικά τους. Λέω καλημέρα παιδιά. Είχα δύο νερά, ήταν καλοκαίρι. Ναι. Τους λέω να σας δώσω δύο νερά να πιείτε. Με κοιτάνε. Δεν το περίμενα. Αλήθεια. Ναι. Αλήθεια μου λέει. Εμάς μας φτύνουνε. Από τότε ξέρεις ποιο είναι το αποτέλεσμα. Ότι έχουν έρθει δεκάδες οι εχοβάδες ή παιδιά να μου κάνουν κουβέντα για να δούμε τα λάθη του ενός και τα λάθη του άλλου. Δεν θα πω τίποτα παρακάτω. Αλλά εγώ έχω καλή επαφή με οποιονδήποτε θα μπορούσε να είναι εχθρός μου. Γιατί μέσα στην καρδιά μου ως παπάς δεν πρέπει να έχω κανέναν εχθρό μου. Κανέναν. Είναι τόσο σημαντικά όλα όσα μας λέτε. Έχετε μιλήσει στις ψυχές μας, πραγματικά, πατέρα Χρήστο. Και λίγο πριν σας αποδεσμεύσω και σας ευχαριστώ τόσο πολύ για την ανταπόκρισή σας, θα ήθελα να σας ρωτήσω αναφορικά με τους νέους ανθρώπους εν έτη 2022 και πώς το βλέπετε εσείς από την πλευρά σας. Είναι κοντά οι νέοι άνθρωποι στην Εκκλησία? Όταν δούνε κάτι όμορφο και γνήσιο και αληθινό, με τα μούτρα. Ναι. Πιο πολύ από ό,τι νομίζετε και νομίζουμε οι μεγαλύτεροι. Πραγματικά με τα μούτρα όμως. Πραγματικά, Θεοδόρο, με τα μούτρα. Στο λέω εντύμως αυτό. Με τα μούτρα, συγγνώμη για τη φράση στη λαϊκή,
αλλά μέσα από την καρδιά τους είναι κοντά. Ναι, ναι. Αλλά όταν βλέπουν όμως ότι δεν τους νοιαζόμαστε, δεν ενδιαφερόμαστε παρά μόνο να υπάρχουμε εκεί ως εκκλησία, καλά κάνουν και φεύγουν. Και αποστρέφονται. Ναι, ναι. Όχι, αδιαφορούν, όχι. Αδιαφορούν. Και το αποστρέφουμε δεν μ' αρέσει το ρήμα. Ναι, αδιαφορούν ναι. απλά. Ναι. Απλά αδιαφορούν. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί αναφέρατε και νωρίτερα πολύ σωστά ότι πρέπει να ξεκινάμε από την πηγή όλων των πράξεών μας, από το να έχουμε μέσα μας αγάπη, και η Εκκλησία, η πίστη είναι ένας τρόπος, αν μη τι άλλο, να ενισχυθεί αυτό το συνέστημα μέσα μας, να μεγαλώσει, να μεγαλώνει μέρα με τη μέρα. Γι' αυτό σας ρώτησα. Δεν είναι καρδούλα μου, μα το πρώτο για το οποίο ήρθε ο Χριστός, το οποίο το σφράγισε και με το αίμα του μετά, ήταν το υπέροχο κήρυγμα της αγάπης προς όλους, ακόμα και στους εχθρούς ημών. Ναι. Δεν είπε θα αγαπήσεις το δικό σου, το φίλο σου. Δεν είπε αυτό που λέγανε οι παλιότεροι, λέει, αν όποιος αγαπήσει από τη μια, δηλαδή είναι οδόντα οντιοδόντος και οφθαλμών οντιοφθαλμού. Όχι. Είπε αγαπήσεις και τον πλησίον σου ως εαυτόν. Και αγαπήσεις και τον εχθρό σου. Θα αγαπήσεις και αυτόν που είναι απέναντι. Τι ωραίο τον απέναντι να τον θέλεις φίλο σου. Ναι, ναι. Έχετε αγαλιάσει τις ψυχές μας, πραγματικά σας το λέω. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ. Δήμοι ήτανε απέναντι στους μάρτυρες, δήμοι που τους βασανίζανε. Δήμοι. Και όμως οι μάρτυρες τους λατρεύανε. Γι' αυτό και πολλές φορές οι δήμοι τους τα παρατούσαν και έλεγαν δεν γίνεται αυτή η πίστη η οποία φτιάχνει τόση αγάπη, δεν γίνεται να μην είναι αληθινή. Ναι, ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, πάρα πολύ σας ευχαριστώ. Και εγώ Θεοδόρα μου, να είμαστε καλά και να μην υπάρξει ούτε σταχόν άλλο αίματος. Φτάνει παιδιά, φτάνει. Αγάπη μόνο, πατέρα Χρήστο. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Να είστε καλά. Να είστε καλά.